Το Αγροτικό Μουσείο Μενελάου Παρλαμά, γιατί με αυτή την ονομασία ξεκίνησε, είναι παράρτημα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Ξεκίνησε από τη δωρεά του Μενελάου Παρλαμά, που ήταν ο συνιδρυτής της εκεί μαζί με άλλα εξέχοντα μέλη και άτομα της κοινωνίας του Ηρακλείου, όπως ο Ανδρέας Καλοκαιρινός. Και σύστησαν το Αγροτικό Μουσείο εδώ στο Επισκοπιανό, που ήταν η φάμπρικα της οικογένειας Παρλαμά, και αποφάσισαν να το δωρήσουν και να λειτουργήσει για πρώτη φορά το 1988. Από εκεί πέρα όμως έχουμε συνέχεια, γιατί το 2011 έχουμε την επέκταση του μουσείου από το οίκημα της δωρεάς της Γιάννας Παρλαμά, της κόρης του Μενελάου Παρλαμά, και έτσι έγινε η επέκταση και συνακόλουθε η μετονομασία του μουσείου σε Αγροτικό Μουσείο Μενελάου Παρλαμά και συλλογή Φαντό της Ανός Μεταξά Κανακάκης. Η μία πτέρυγα είναι αφιερωμένη στο διάκοσμο της κριτικής υφαντικής. Θα δείτε, για παράδειγμα, ενότητες όπως είναι ο φυτικός, ο ζωικός διάκοσμος, ο ιστορικός διάκοσμος, ο γεωμετρικός, ο θρησκευτικός. Το άλλο επίπεδο είναι αφιερωμένο στα εργαλεία της υφαντικής, με το σημαντικότερο εργαλείο της υφαντικής, που δεν είναι άλλο από τον εργαλείο, σε σχήμα αυτή που είναι ο κριτικός. Προσθήκη όσον αφορά τις συλλογές του μουσείου είναι η ενότητα της δαντελοπληκτικής με συλλογές της, με δαντέλες της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών από τη δωρεά της δυστυχώς εκλειπούσας πλέον δημοσιογράφου Μαρίας Παπουτσάκη με καταγωγή από το Επισκοπιανό. Κλείνοντας την περιήγησή του, την κυκλική περιήγησή του, ο επισκέπτης μπορεί να δει την περιοδική μας έκθεση που επενδύεται κυρίως από ασχολίες και επαγγέλματα που έχουν επίσης εκλείψει. Το μουσείο έχει εποχική λειτουργία, είναι ανοιχτό από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο. Λειτουργεί από τις 10 έως τις 6 το απόγευμα, εκτός από την Τρίτη και την Κυριακή και τις Αργίες που είναι κλειστά.